Συζητώντας για το μεταναστευτικό, έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη καλύτερης φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων. Οι δύο αυτοί Έλληνες στρατιωτικοί συνελήφθησαν κάνοντας ακριβώς αυτό, φυλάσσοντας τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μέχρι και σήμερα όμως συνεχίζεται η κράτησή τους στις τουρκικές φυλακές, χωρίς μάλιστα να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι διμερές ζήτημα, αλλά μια συμπεριφορά που αγγίζει συνολικά τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι επιδιώκει ο κ. Ερντογάν. Η περίπτωση του Γερμανού δημοσιογράφου Ντενίς Γκιουζέλ είναι πολύ πρόσφατη, όπως πρόσφατες είναι και οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Όπως βέβαια πρόσφατη είναι και η παρεμπόδιση γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκλέχθηκα από τον ελληνικό λαό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μεταφέρω τις αγωνίες του. Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος να σας πω ότι συζητιέται παντού στην Ελλάδα τι είναι έτοιμη να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλιστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τι είναι έτοιμη να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει την παράνομη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και να σταματήσει επιτέλους η άδικη περιπέτεια που βιώνουν. Grazie, onorevole Marias.